Γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια εκπομπή Υγεία και Μόνο Υγεία. Φιλοξενούμενος σήμερα ο Νησίφορος Χατζονησιφόρου, κινησιολόγος, ειδικός σας στην αποκατάσταση. Καλώς ορίσατε, κύριε Χατζονησιφόρου. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κινησίφορο, το οποίο είναι ένα ρομποτικό μηχάνημα για την εκπαίδευση βάδισης για άτομα με διάφορα νευρολογικά προβλήματα. Προβλήματα ή νευρολογικές παθήσεις. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα εφευρέτης το οποίο είστε εσείς βοηθά τα άτομα αυτά που έχουν κάποια προβλήματα να περπατήσουν και στην αποκατάσταση που χρειάζονται για την υγεία τους, έτσι. Όλη η ιδέα ξεκίνησε δημιουργίας του μηχανήματος την προσπάθειά μου να βοηθήσω τα άτομα με διάφορα κινητικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, θέλοντας να βοηθήσω έναν παιδί το οποίο μετά από τροχαίο δυστύχημα έγινε τετραπληγικός, παρατήρησα ότι δεν υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο θα μπορούσε να γυμνάσει ταυτόχρονα τα άνω και κάτω άκρα στην αγορά. Έτσι, δημιουργήθηκε το πάθος, ξεκίνησε η θέληση για να δημιουργήσουμε ένα μηχάνημα το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτήν την ανάγκη. Τι μηχάνημα είναι αυτό, δηλαδή περιγράψετε μας λίγο τι κάνει αυτό το μηχάνημα, δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος είτε λόγω κάποιας πάθησης είτε λόγω κάποιου δυστυχήματος, κάποιου ατυχήματος αντιμετωπίζει προβλήματα στη βάδιση ή ακόμη και στο να μπορεί να κινήσει χέρια, κορμό και πόδια. Τι κάνει αυτό το μηχάνημα? Το συγκεκριμένο μηχάνημα σχεδιάστηκε και μπορεί να εξυπηρετήσει άτομα μετά από εγκεφαλικό, άτομα με διάφορες νευρολογικές παθήσεις όπως είναι κατά πλάκα σκλήνηση ή το σύνδρομο Parkinson, παιδάκια ή ενήλικες μετά από εγκεφαλική παράλυση ή άτομα με κακώσεις των νοτιών μυερών ή κακώσεις στον εγκέφαλο. Το συγκεκριμένο μηχάνημα ήδη εφαρμόζεται τα τελευταία 10 χρόνια στα μεγαλύτερα κέντρα αποκατάστασης του κόσμου όπως είναι στο Ισραήλ, στη Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, συγκεκριμένα στο Αμπού Ντάμπι. Εμείς το πήραμε, εσείς το πήρατε. Ναι, η εταιρεία μου έχει εξ ολοκλήρου δημιουργήσει, αναπτύξει γραμμή παραγωγής εδώ στην Κύπρο, στη Λεμεσό και είχαμε ξεκινήσει τις εξαγωγές τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν σε νοσοκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης στο εξωτερικό. Ναι, υπάρχουν στα πιο μεγάλα κέντρα αποκατάστασης του εξωτερικού. Το οποίο χρησιμοποιείται από τους εκεί γιατρούς, από τους εκεί ασθενείς για την αποκατάστασή τους. Σε καθημερινή βάση. Στην Ευρώπη το έχουμε στην Βουλγαρία, στη Λιθουανία, στην Ελλάδα. Έχει γίνει μια δωρεάν ενός μηχανήματος σε γυριατρική κλινική στον Πειραιά. Παρακολουθούμε τώρα και πώς για το μηχάνημα. Εξηγήστε μας λίγο τι κάνει αυτό το μηχάνημα που δεν μπορεί να το κάνει ο ασθενής. Τον βοηθάει να ενδυναμώσει. Ναι, αρχικά ο ασθενής φορεί μια ζώνη όπως το αλεξιπτοδιστή για να το βοηθήσει να έρθει στην όρθια θέση. Και με βάση το λογισμικό που αναπτύξαμε στο μηχάνημα μπορούμε να αυξομοιώσουμε το διασκελισμό, δηλαδή να φτιάξουμε το βηματισμό που θέλουμε εμείς για το συγκεκριμένο άτομο ανάλογα με τις ανάγκες που έχει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθιστή θέση για άτομα τα οποία είναι πιο σοβαρής μορφής και είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσουν σε όρθια θέση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ασκήσεις ισορροπίας χρησιμοποιώντας κάποια ειδικούς δίσκους ισορροπίας με λογισμικά προγράμματα τα οποία δίνουν αντίδραση με τον ασθενή. Και ποια αποτελέσματα φέρει αυτό το μηχάνημα? Έχουμε
ο λόγος που αγαθμπήθηκε, είμαστε όλα τα κέντρα που χρησιμοποιείται, το μηχάνημα δουλεύει υπερπλήρως, είναι λόγω των καλών αποτελεσμάτων που έχει, δηλαδή έχει, βρήκαμε τρόπο πώς να μειώνεται η μυϊκή σπαστικότητα, υπερτονία, προσφέρει αερόβια γυμναστική σε άτομα με κινητικά προβλήματα που άλλο μηχάνημα δεν μπορεί να προσφέρει και είναι το μοναδικό μηχάνημα στον κόσμο που μπορούν να δουλέψουν ταυτόχρονα τα άνω και κάτω άκρα. Δηλαδή κάποιος ασθενής που είτε λόγω πάθησης είτε λόγω κάποιου ατυχήματος η αποκατάστασή του με τους σύνηθες τρόπους που είχαμε μέχρι τώρα με την φυσιοθεραπεία κτλ. Μπορεί να ήθελε 6, 7, 8 μήνες ή ακόμη και 1-2 χρόνια. Αυτό το μηχάνημα τον βοηθά για πιο γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα. Ναι, έχουμε αποτελέσματα πιο γρήγορης ανάρρωσης. Έχουν γίνει κλινικές μελέτες στη Λιθουανία σε άτομα μετά από εγκεφαλικό, τα οποία αποδείχτηκε ότι η βελτίωσή τους σε σύγκριση με τα κλασικά πρότυπα θεραπείας ήταν πιο γρήγορη. Και είχα βελτιωθεί σε σημεία που δεν, με την κλασική αποκατάσταση δεν μπορούσαν να βελτιωθούν. Οι συγκεκριμένες μελέτες έγιναν από εθνικά κυβερνητικά νοσοκομεία και είναι δημοσιευμένες σε διάφορα ιατρικά περιοδικά. Πού υπάρχει στην Κύπρο αυτό το μηχάνημα? Στην Κύπρο το έχουμε στα κέντρα, τα δικά μου κέντρα που ονομάζονται Νίκομετ κέντρα αποκατάστασης, στη Λεμεσόν, στην Πάφων και έχουμε ένα στο Αμερικάνικο Ινστιτούτο στη Λευκοσία. Μάλιστα. Και γιατί δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία μας αυτά? Παρόλο που τα άτομα με αναπηρίες και ο σύνδεσμος, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αποκατάστασης Αναπήρων που είμαστε στενά συνδεδεμένοι έρχεται στα κέντρα μου και χρησιμοποιεί το μηχάνημα, θέλει, θα ήταν καλό να υπήρχε και στα κρατικά νοσοκομεία όπως το πετύχαμε στη Βουλγαρία, στη Λιθουανία, στο Ισραήλ, στο Αμπουδάπι και σιγά σιγά επεκτηνόμαστε σε παγκόσμια βάση. Δεδομένου ότι είναι αποδεδειγμένο όπως μας αναφέρετε πως βοηθάει για να το χρησιμοποιούν και άλλα νοσοκομεία, θεωρώ πως και τα κρατικά μας νοσοκομεία πρέπει κάποια στιγμή να το χρησιμοποιούν, διότι υπάρχουν και ασθενείς που ίσως δεν μπορούν οικονομικά να αντέξουν το βάρος της θεραπείας σε ένα ιδιώτη όπως είστε εσείς. Συμφωνώ μαζί σας. Καλό θα ήταν, το οποίο είναι έτοιμα των ατόμων με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Περιγράψτε μας περισσότερο ποιοι ασθενείς το χρησιμοποιούν. Αυτοί με παθήσεις που γεννήθηκαν με αυτές τις παθήσεις, είτε αυτοάνωσα που εκδήλωσαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ή περισσότερο χρησιμοποιείται στα άτομα που λόγω κάποιου ατυχήματος, είτε τροχαίου, είτε άλλου ατυχήματος. Το χρησιμοποιούμε σε έναν ευρύ φάσμα ατόμων με αναπηρίες, γιατί το μηχάνημα προσφέρει υποβοηθούμενη βάδιση. Άρα η βάδιση είναι χρήσιμη και ωφέλιμη στον κάθε άνθρωπο ή σε καθιστή θέση που είναι σαν υποβοηθούμενη ποδηλασία. Το χρησιμοποιούμε τόσο στα άτομα που έχουν γεννηθεί με εγκεφαλική παράλυση για να μειωθούν διάφορα συμπτώματα και να αυξηθεί το εύρος κίνησης στις διάφορες αρθρώσεις. Είτε το χρησιμοποιούμε σε άτομα μετά από κάποια ατυχήματα, είτε ήταν αυτοκινηστικά είτε εργατικά, έχουν διάφορες κακώσεις είτε στο νοτιό μυελό είτε κράνουν εγκεφαλικές κακώσεις, όσο και στα άτομα με διάφορα νευρολογικά προβλήματα που είναι κατά πλάγας κρίνση και συγκεκριμένα το νοσοκομείο στη Λιθουανία, το Παλάγκα, που το χρησιμοποιεί για άτομα μετά, άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με καταπλάγας κλίνση, έχουν δείξει βελτίωση και οι γιατροί έχουν την υποψία ότι λόγω της αερόβιας γυμναστικής που προσφέρει το μηχάνημα
τα φάρμακα, η φαρμακευτική αγωγή που παίρνουν απορροφείται πολύ καλύτερα από το να είναι στάσιμη στη... Λόγω της κίνησης που δίνει το μηχάνημα και στην κυκλοφορία, ακόμη και του αίματος, να απορροφήσει μετά. Άλιστα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για τα κέντρα σας πριν κλείσουμε? Θεωρώ πως λίγα συντόμως θα... αυτά τα μηχανήματα ίσως μπουν και στο νοσοκομείο μας. Ευχαριστώ που με καλέσετε και μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι εκτός από αυτά τα τρία κέντρα, αφού εγκατάστησα το μηχάνημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Khalifa Foundation στο Αμπουδάπι έχει εγκρίνει να ανοιχτεί ακόμα ένα κέντρο Νίκομετ στο Αμπουδάπι. Αυτό, βλέποντας κάτι που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο με την έμβλημα που έχει της χώρας μας, να το βλέπεις στο εξωτερικό, είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Και επιβράβευση για εσάς, για την όλη προσπάθεια που κάνετε. Η όλη ευχαρίστησή μου είναι να βλέπω το άτομα με αναπηρίες να βελτιώνονται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την όλη προσπάθεια. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σε άλλη μια εκπομπή. Υγεία και μόνο υγεία. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε όλοι καλά.